Θεωρούμε ότι είναι ένα παράδειγμα, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, και ένα υπόδειγμα και για άλλα τέτοια κέντρα στη χώρα μας, στα νησιά μας και παντού όπου προσέρχονται μαζικά οι πρόσφυγες λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στις χώρες τους λόγω του πολέμου. Το πρόβλημα των προσφύγων που καθημερινά έρχονται στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα, το οποίο οφείλουν όλα τα κόμματα να συνυπολογίσουν, να συζητήσουν και να δώσουν προτάσεις και όχι καθημερινά κριτική. Αυτό το πρόβλημα έμπαινε πάντα κάτω από το τραπέζι, κάτω από το χαλί. Ένα πρόβλημα που ήθελαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις να ξορκίζουν. Η Ελλάδα απαντάει με ανθρωπισμό και πολιτισμό σε μια Ευρώπη των εμπόρων και όχι των δικαιωμάτων. Μέσα στην κρίση δείχνουμε ακριβώς το πρόσωπο της ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς αλληλεγγύης.